ένα διαφημιστικό τρέιλερ, οπωσδήποτε πρέπει να έχει έναν δολωματικό ρόλο για τον θεατή, παύλα τηλεθεατή. Ίσως λοιπόν κάποιος νομίζει ότι το ότι γυρνάμε αυτό το τρέιλερ σε ένα συνοικιακό κουρίο, στο μεταξουργείο, να μην είναι και ότι καλύτερο ή να είναι τελείως άκυρο ως προς την παράσταση. Όμως, επειδή και η παράσταση που θα σκηνοθετήσω, το έργο του Ένσο Κορμάν, η Θιέλα επιμένει, είναι και αυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό μια άκυρη εντός εισαγωγικών παράσταση. Λέγοντας άκυρη, εννοώ ότι δεν θα παίξουμε με τη συμβατική ορολογία του τι σημαίνει θέατρο, με σαρκώσεις ρόλων, με ψυχολογικό θέατρο και όλα αυτά. Η Θιέλα επιμένει του Ένσο Κορμάν είναι ένα πολύ σημαντικό έργο με έναν κρυπτικό ποιητικό λόγο. Πολλές φορές γίνεται αιμονικός, σχεδόν ακατάσχετος. Εκτυλίσσεται στη Γαλλία. Η Γαλλία είναι ένας γεωγραφικός τόπος, αλλά και ένα ψυχικό τοπίο. Κανείς μπορεί να το δει λοιπόν πολύ πρισματικά. Μιλάει για την σχέση και το διάλογο του Τεό Στάινερ, ενός νυν ζωγράφου αλλά και παλαιού κορυφαίου ηθοποιού, με μια σκιώδη ιστορία στον πόλεμο με τους Ναζί και τους Εβραίους, τον οποίον ενσαρκώνει ο Μάνος Σουσταλάκης. Αυτός ο Τεό Στάινερ είχε διαπρέψει στο Burgtheater της Βιέννης και έρχεται να τον συναντήσει ένας νέος, πολύ αναγνωρίσιμος στις μέρες μας, τεχνοκράτης της τέχνης, ένας δηλαδή νέος σκηνοθέτης, ο Βασίλης ο Μπουλουγούρης. Η παράσταση που θα κάνω στο Η Θιέλα επιμένει θα είναι μια αφήγηση από τους δύο ηθοποιούς, τον Μάνο και τον Βασίλη. Μια αφήγηση όλης αυτής της πορείας με τις πρόβες προς την παράσταση. Θα είναι η αφήγηση μιας παράστασης. Αυτό